Γιουβέτσι είναι το πύλινο σκεύος που έδωσε την ονομασία του σε ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά φαγητά. Συνηθιζόταν να γίνεται και συνηθίζεται με αρνάκι, κατσικάκι και στην πορεία με μοσχαράκι κοκκινιστό. Χοιρινό γιουβέτσι θα κάνουμε εμείς, λίγο πιο οικονομικό. Απλά, πολύ πολύ απλά θα ξεκινήσουμε με 3-4-5 υλικά. Φρέσκο θυμάρι, σκορδάκι, κρεμμυδάκι, αλατάκι, δάφνη και κανέλα. Δεν χρειάζεται να υπερκαλύπτουμε και να βάζουμε πολλά μπαχαρικά και να χάνουμε την πρώτη ύλη. Ανάβουμε. Εάν σας δίνεται ευκαιρία και μπορείτε να κάνετε τα φαγητά σας στη φωτιά, τότε θα έχετε 2 φορές καλύτερο αποτέλεσμα. Και αν έχετε και αυτό εδώ το λάδι που έχω εγώ, τότε θα είναι τριπλά καλό το αποτέλεσμα. Κάνουμε ένα φαγητό ελληνικό. Τι θα βάλουμε? Καλό κρητικό λάδι. Το απλώνουμε καλά στον πάτο της κατσαρόλας. Όταν βάζετε κανέλα, δεν θα βάζετε και γαρίφαλο. Και ο λόγος είναι αυτός που σας είπα πριν. Όταν βάλετε και κανέλα, και γαρίφαλο, και μπαχάρι, και φύλλα δάφνης, τότε δεν θα καταλάβουμε τι τρώμε. Θα τρώμε ένα μείγμα μπαχαρικών και το χοιρινό ή το μοσχάρι, ιδιαίτερο στο αρνί, που έχει πιο δυνατή και πιο καθαρή γεύση από ό,τι έχει το χοιρινό και το μοσχάρι, τότε το υπερκαλύπτουμε και το χάνουμε. Σας μιλάω τώρα για να κάψει λίγο το λάδι. Έχω μπουκές χοιρινού, τρυφερού χοιρινού από σπάλα. Τα απλώνω, όπως κάνω πάντα, όμορφα, το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορείτε να βάλετε και κομμάτια χοιρινού λαιμού, όπως μπορείτε να βάλετε και πιο μεγάλα κομμάτια, τα οποία να έχουν πάνω το κόκαλο για να βγάλει τη γεύση του μαγειρεύοντάς το. Μιλάμε τώρα για περίπου 800 γραμμάρια. Θα τα αφήσουμε, όπως κάνουμε σε όλα τα φαγητά που έχουν κρέας, να θωρακιστεί, να πάρει χρώμα από τη μία. Δεν τα κουνάμε γιατί θα βγάλουν όλους τους χυμούς και θα βράσουν και δεν θα τσιγαριστούν και δεν θα πάρουμε αυτό που πάντα θέλουμε, την οστιμιά του και να κρατήσει μέσα τους χυμούς του. Γυρίσει τα κομμάτια του χοιρινού, έχουν πάρει το χρώμα που θέλουμε να πάρουνε. Σαν να κάνουμε μια τηγανιά και τώρα δεν θα ψιλοκόψω ούτε το κρεμμύδι αλλά ούτε το σκόρδο. 2 σκελίδες σκόρδο μέσα. 1 κρεμμύδι μικρό μέσα. Θα τα βγάλω στο τέλος και θα έχω καθαρό, μα καθαρό, πολύ καθαρό το φαγητό μου, έτσι ώστε να πάρω καθαρό και το γιουβέτσι μου χωρίς περιττά κρεμμύδια μέσα. Ό,τι είναι να βγάλει, θα το βγάλει και το κρεμμύδι αλλά και το σκόρδο. Φρέσκο θυμάρι που το λατρεύω. 1 φύλλο δάφνης εδώ στην άκρη. Κανέλα, αυτή είναι υπεραρκετή, γι' αυτό θα σπάσω και θα βάλω ένα μικρό ξυλαράκι. Τώρα θα αλατίσω. Τώρα θα βάλω το μείγμα μου εδώ με τα 3 πιπέρια, λευκό, ροζ, μαύρο και λίγο κόλιανδρο μέσα. Ταιριάζει απίστευτα ο κόλιανδρος με το χοιρινό. Κάντε μια τηγανιά, σπάστε αυτό εδώ το μείγμα μπαχαρικών με το πιπέρι και τον κόλιανδρο, βάλτε αλατάκι και κάντε το μόνο με το χοιρινό και με αυτό εδώ το μείγμα των πιπεριών με τον κόλιανδρο, τίποτα άλλο. Άντε να σβήσετε και με λίγο κόκκινο ή λευκό κρασί. Λοιπόν,
Τώρα, όταν μένει το λάδι και δεν έχει καθόλου υγρά, θα σβήσω με λευκό κρασί. Αυτό. Θα ανοίξω μια ωραία πάπρικα γλυκιά, θα προσθέσω μια-δυο πρέζες ή ανάλογα τι σας κάνει όρεξη. Εγώ θα βάλω λίγο παραπάνω γιατί μου αρέσει. Καταπληκτική. Μυρίζει υπέροχα. Και να παίρνετε, να βάζετε όλα τα μπαχαρικά σας σε γυάλι να βάζετε, να τα αφήνετε σε σκιερό μέρος για να τα έχετε για τουλάχιστον ένα χρόνο. Όχι σε σακουλάκια, όχι σε πλαστικά, γιατί αλλοιώνεται και η γεύση τους, αλλά το χρώμα τους. Άλλο ένα ελιξίριο είναι ο κουρκουμάς. Ή αλλιώς κιτρινόριζα, ο οποίος μοιάζει κατά πολύ με το σαφράν, αντιοξειδωτικός. Και έχω πάρει ωραία χρώματα. Και το φαγητό και τα δάχτυλά μου. Και μυρίζουν και υπέροχα. Βέβαια ο κουρκουμάς έχει λίγο έτσι πια έντονη μυρουδιά. Ή αλλιώς μυρωδιά. Μυρουδιά είναι έτσι λίγο πιο πολιτικό ακούγεται. Μ' αρέσουν οι μυρουδιές. Τέλεια. Και τώρα, αφού έχει σχεδόν εξατμιστεί το κρασάκι, προσθέτω ντομάτα κονκασέ. Απλώνω όμορφα. Δεν προσθέτω καθόλου υγρασία, παρά μόνο το σκεπάζω. Τα αφήνω 5-10 λεπτά να δω πού θα βρίσκεται από χυμούς, γιατί έχει τσιγαριστεί, έχει γίνει μια τηγανιά εδώ ουσιαστικά. Πάω να πλύνω τα βαμμένα μου δάχτυλα, χέρια και γυρίζω, το προσθέτω. Προσθέτω νερό αν χρειαστεί, λίγο-λίγο και στο τέλος, μόλις ψηθεί αυτό, θα ρίξουμε, όπως σας έχω δείξει αρκετές φορές, πώς κάνουμε το γιουβέτσι για να μην μας λασπώσει, θα σας το δείξω για άλλη μια φορά. Όσοι το είδατε θα το ξαναδείτε και όσοι δεν το είδατε θα το δείτε και θα το μάθετε. Πάω να πληθώ. Φτάσαμε στο σημείο που το κρέας είναι σχεδόν έτοιμο, στο παραδείο, όχι στο παραπέντε, στο παραδείο. Χαμηλώνω για να ανοίξω λίγο να δείτε τι ωραία σάλτσα έχει κάνει. Εσείς βλέπετε, εγώ έχω θολώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, ωραία κόκκινη, καθαρή. Θα ρίξω τώρα, βάζοντας και ανοίγοντας το δυνατό τη φωτιά, πρέπει να έχει υγρασία. Σε περίπτωση που έχει μείνει με τη σάλτσα του, τι θα κάνετε, θα προσθέσετε λίγο ζωμό, καλύτερα ζωμό, ένα καλό ζωμό, κότας ή λαχανικών, καλύτερα κότας, ή στη χειρότερη λίγο νεράκι. Φυσικά θα δοκιμάσετε το αλάτι και όταν δοκιμάσετε το αλάτι θα πάρετε το κρυθαράκι το χοντρό και θα ρίξετε μέσα στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας και τραβώντας από την άκρη μέχρι ακριβώς εδώ στο κέντρο. Βλέπετε ότι δεν φαίνεται. Συμπληρώνω και το υπόλοιπο. Τώρα είμαστε καλά. Τα αφήνουμε να πάρει 2-3 βράσεις και τραβάμε από εδώ, να το τώρα χνοφαίνεται, το βλέπετε. Τώρα είναι εντάξει οι αναλογίες, έτσι ώστε αφού πήρε αυτές τις βράσεις, το σκεπάζουμε, μετράμε 2-3 δευτερόλεπτα, σβήνω και τα αφήνω στην ησυχία του για μισή ώρα. Αυτό επειδή είναι μικρή ποσότητα, σε 20 το πολύ 30 λεπτά θα είναι έτοιμο. Στο τέλος, τι άλλο, γραβιέρα ή κέφαλο γραβιέρα ή και κεφαλοτήρι από πάνω τριμμένο, βάλτε το σε ένα γιουβέτσι
στο πύλινο που είπαμε το σκεύος. Τρίψτε τη γραβιέρα, βάλτε το στο φούρνο να λιώσει, να πάρει ωραίο χρώμα η γραβιέρα και απολαύστε χοιρινό γιουβέτσι.